Γεια σπηλιά, τι γίνεται, είμαι ο Χαμ Ντάμπλ και σήμερα κάνουμε ένα mode review στο Ninja Mode. Οπότε, ας δούμε τι γίνεται. Καταρχήν, για να φτιάξουμε όλα τα πράγματα για ninjas, θα χρειαστούμε steel ingots. Που για να τα φτιάξουμε αυτά, πρέπει να βάλουμε ένα coal στο φούρνο, ώστε να πάρουμε raw carbon. Και άμα βάλουμε το raw carbon μαζί με ένα iron ingot, μαζί με steel ingots. Οπότε, ας ξεκινήσουμε με τα κατάνας που θα φτιάξουμε για τους ninja. Ας ξεκινήσουμε με τα πιο κανονικά, τα πρώτα δύο, που είναι το κανονικό, που το φτιάχνουμε με δύο steel ingots, δύο gold ingots και ένα stick, για να το πάρουμε, και το legendary, που χρειαζόμαστε ένα κανονικό κατάνα και δύο steel ingots δίπλα του. Οπότε ας το πάρουμε γι' αυτό. Και ας το δοκιμάσουμε πάνω στα γρούλια. Το katana κάνει 7 damage και το legendary katana κάνει, βασικά δεν κάνει 8, απλά επειδή είχε λίγη ζωή, ας ξαναδοκιμάσουμε, κάνει 11 damage και είναι πολύ δυνατό και είναι φθηνό, απλά πρέπει να βρείτε λίγο gold και λίγο iron που είναι πολύ εύκολο. Οπότε λοιπόν, ας συνεχίσουμε στο fire και water. Το fire για να το φτιάξετε χρειάζεται ένα κανονικό κατάνα, ένα flint steel και ένα bucket of lava. Ενώ το water χρειάζεται ένα lapis lazuli, ένα water bucket και ένα κανονικό κατάνα. Από θα καταλάβετε όλα τα επόμενα κατάνα στέλνουν ένα κανονικό κατάνα στη μέση. Οπότε ξεκινήσουμε με το fire. Βάζει φωτιά. Αλλά τώρα έχει πάει στο νερό. Κάτι να το σκοτώσουμε. Να. Παίρνει φωτιά. Ενώ με το water έχει slowness για 6 δευτερόλεπτα. Και αυτά για αυτά τα δύο. Οπότε θα αφήσουμε πάλι μέσα. Θα αφήσουμε και τα παλιά κατάνας πάλι μέσα. Και ας πάρουμε τα air και earth κατάνα. Το air για να το φτιάξει χρειάζεται ένα κανονικό κατάνα, ένα feather και ένα bucket. Ενώ το earth κατάνα, ένα seeds και ένα dirt και ένα κανονικό κατάνα όπως πάντα. Όταν σπάρουμε γι' αυτά και συνεχίσουμε, το earth κατάνα βάζει poison και κάνει, ας το δοκιμάσουμε σε ένα mob που έχει περισσότερη ζωή, να έχει poison για λίγα δευτερόλεπτα. Ναι. Ενώ το earth κατάνα είναι το αγαπημένο μου. Τσιδοξεύει στον αέρα και πεθαίνουν κατευθείαν. Πάμε άλλη μία και μπαμ. Και αυτό είναι πολύ ωραίο και πολύ φθηνό και θα σας χρησιμεύσει τον κόσμο σας. Οπότε ας αφήσουμε αυτά πάλι πίσω και ας πάρουμε κάποια άλλα πράγματα που χρειαζόμαστε, όπως τα climbing spikes και τα ninja stars. Τα climbing spikes, βλέπετε, κανονικά δεν μπορώ να περπατήσω σε αυτόν τον τοίχο, είναι αφύσικο. Ενώ άμα έχω τα climbing spikes, περπατάω κανονικά. Ανεβαίνω πάνω στους τοίχους. Αλλά το κακό είναι ότι ακόμα παίρνεις full damage άμα πέσει κάτω. Αυτό δεν μπορείς να το αποτρέψεις. Και τα ninja stars, δεν ήθελα αυτό, πέθανε. Δεν έχουμε και κανένα κατάνα. Σκοτώσουμε το bow. Ωραία. Το Ninja Star κάνει 4 damage ζωή και είναι πολύ θυνό. Α! Ξέχασα να σας δείξω πώς να τα φτιάξετε. Λοιπόν, για τα climbing spikes χρειάζεται 4 steel ingots και 2 sticks και για τα Ninja Stars ένα steel ingot και ένα inkshot. Συγγνώμη που το ξέχασα, ευτυχώς το θυμήθηκα. Θα δοκιμάσω μια φορά και αυτά θα κάνουν στα 16. Και ωραία λοιπόν, αυτά. Και ας τα αφήσουμε μέσα και συνεχίσουμε στολές. Υπάρχουν οι κανονικοί στολοί που για να τη φτιάξει χρειάζεται ένα leather armor, ένα ink sack και ένα steel ingot. Στο όλα είναι το ίδιο, απλά αλλάζει το armor. Ας πάρουμε όλα αυτά και τα φορέσουμε. Ναι, είμαστε τώρα στον αληθινή ninja. Είναι πολύ ωραίο το texture. Και αυτό το έχω δοκιμάσει μαζί με το animation mode
και φαίνεται πάρα πολύ ωραίο ως νίντζα. Ωραία λοιπόν. Αυτά. Ας αφήσουμε πάλι τη στολή μέσα. Και ας πάμε τώρα στην ακόμα καλύτερη στολή. Που είναι επική. Και σου δίνει και διάφορα effects. Θα βάλω ένα από αυτά. Ωραία. Έχουμε το The Sight. Που χρειάζεται 2 diamonds, ένα glass και ένα κανονικό ninja καπελάκι. Ενώ το The Strength χρειάζεται 2 glass, ένα diamond και ένα κανονικό ninja rope. Για το The Speed χρειάζεται 2 pistons, ένα diamond και ένα κανονικό leggings. Και για το The Stamina χρειάζεται 2 feathers, ένα diamond και ένα ninja boots κανονικό. Ωραία λοιπόν. Θα δοκιμάσουμε. Αυτά σου δίνουν. Το κάθε ένα σου δίνει invisibility, δηλαδή και ένα μόνο του να αφήσω, το invisibility το έχει ακόμα. Ενώ το The Sight σου δίνει night vision, το The Strength σου δίνει strength, το The Speed σου δίνει speed, ενώ τα boots σου δίνουν jump boost 2. Και όσο θα τρέχεις και πηδάς πολύ γρήγορα, αν και κολλάω λίγο τώρα και δεν μπορώ να τρέξω. Να κοιτάξτε, πάει πολύ γρήγορα. Και αυτά είναι λοιπόν. Σας ευχαριστώ που είδατε το βίντεο μου. Κάντε ένα thumbs up. Θα το εκτιμούσα πολύ. Και θα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.